Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ για το πρόγραμμα Αρχίτας, ξεκίνησε η δεύτερη χρηματοδότηση του προγράμματος με στόχο την κατασκευή ενός ακόμα πιο σύνθετου μη επανδρωμένου αεροχήματος. Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει: αξιοποιώντας τη συνεπή πορεία εργασιών και την τεχνογνωσία που αποκτήθηκε από το πρόγραμμα Αρχίτας για την έρευνα, ανάπτυξη και βιομηχανική παραγωγή του πρώτου αυτόνομου εναέριου οχήματος πολλαπλών χρήσεων αποφορής του ευρύτερου δημόσιου τομέα, το Υπουργείο Οικονομικών προχωρά στη χρηματοδότηση του σχεδιασμού και δεύτερου, πιο σύνθετου, μη επανδρωμένου αεροχήματος. Στο πλαίσιο αυτό, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η ελληνική αεροπορική βιομηχανία ΕΑΒ και τέσσερα πανεπιστήμια της χώρας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Δημοκρίτριο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Πανεπιστήμιο Πατρών, προχωρούν στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας για το σχεδιασμό και τη βιομηχανική παραγωγή του νέου αεροχήματος. Το μνημόνιο συνεργασίας θα υπογραφεί αύριο, 5η, 12 Ιανουαρίου, στις 2 η ώρα το μεσημέρι, σε εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών, με τη συμμετοχή του Υπουργού κ. Χρήστου Σταϊκούρα και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Νίκου Παναγιωτόπουλου, από τη διοίκηση της ΕΑΒ και τις Βρετανικές Αρχές των τεσσάρων πανεπιστημίων. Το Υπουργείο Οικονομικών, ως κύριος μέτοχος ΕΑΒ, επιθυμώντας να συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη εγχώριας τεχνογνωσίας σε κοινοτομικούς τομείς, ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της εταιρείας και της χώρας συνολικά, αποφάσισε να συνδράμει και να χρηματοδοτήσει ακόμα ένα σημαντικό πρόγραμμα, που αναμένεται να αποφέρει πολλαπλά ωφέλη για τους εμπλεκόμενους φορείς και ευρύτερα για την επιστημονική κοινότητα, την ελληνική οικονομία και συνολικά την πατρίδα μας, καταλήγει η ανακοίνωση. Πείτε μας τη γνώμη σας για την εξέλιξη αυτή στα σχόλια. Κάντε like, εγγραφή στο MSHD και πατήστε το καμπανάκι για να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας, mshd.gr.